Πολύ καλά. Έχει ένα πολύ ωραίο τρίγωνο σήμερα το οποίο θα ευχαριστηθούμε. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν υπόσχομαι φυσικά τη γη της Ευαγγελίας. Καταλαβαίνεις, όπως έχουμε πει, έχει κάποιες σκληρές όψεις σε αυτή την περίοδο. Αλλά όπως και να το κάνει, σίγουρα βοηθά και έτσι λίγο μας χαλαρώνει. Θα εστιάσουμε στις θετικές. Και η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Λέοντα, που πάντα η Σελήνη στο Λέοντα είναι ανοιχτή, είναι δοτική, είναι πλούσια. Αυτά. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Ναι, μπράβο. Πάρα πολύ λάμπουμε. Ωραία. Πάμε, τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, Κρύη μου, για εσάς λοιπόν η Αφροδίτη βρίσκεται απέναντί σας στο κομμάτι του έρωτα, των σχέσεων, γενικά των συντρόφων σας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ένα τρίγωνο με τον δικό σας κυβερνήτη, τον Άρη, είναι πάρα πολύ θετικό. Ιδιαίτερα αν είσαστε σε μία σχέση για να μπορέσετε έτσι να βρείτε κάποια κοινή γραμμή. Τώρα, εάν θέλετε να πλησιάσετε κάποιον ή κάποια, βολιδοσκοπήστε γενικά την κατάσταση και αν βρείτε μία θερμή ανταπόκριση που αυτήν ακριβώς που επιζητάτε ή ελπίζετε, αφαιθείτε λοιπόν στις επιταγές της Αφροδίτης και γενικά πλησιάστε τον. Είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να είναι φυσικά ερωτικό, αλλά μπορεί να είναι και φιλικό αλλά και επαγγελματικό. Σήμερα μπορεί να μάθετε κάποιες πληροφορίες οι οποίες σας ενδιαφέρουν. Επίσης, είναι μια πολύ ευνοϊκή μέρα για επαφές με φίλους τους οποίους μπορεί να έχετε χαθεί ή για να μπορέσετε να δικτυωθείτε καλύτερα. Ταύρη μου, για εσάς είναι ο δικός σας κυβερνήτης η Αφροδίτη, είναι μάλιστα και πιο ισχυρή σε αυτό το σχήμα. Βέβαια, δεν είναι σε κάποιον τομέα ο οποίος σας επηρεάζει άμεσα, σας επηρεάζει έμεσα. Και αυτό τι σας δίνει, συμβιβαστικές λύσεις σε κάποια πρακτικά ζητήματα ή να θέσετε ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, με τον σύντροφό σας ή με τους συνεργάτες, κάτι που θα σας κάνει να αισθανθείτε πιο ασφαλείς και ότι να σας δώσει και αυτή την αίσθηση ότι αμφότεροι έχετε την υποστήριξη. Δηλαδή, και παίρνετε την υποστήριξη, αλλά και την δίνετε. Τώρα, για τους ελεύθερους, ίσως να έχετε μία ευκαιρία ή γενικά να δώσετε εσείς την ευκαιρία σε κάποιο άτομο το οποίο μπορεί να έχετε βάλει στον πάγο. Και ο σκοπός σας φυσικά ποιος είναι, να αναλύσετε καλύτερα τα στοιχεία του. Δίδυμη μου, για εσάς, εδώ το τρίγωνο αυτό σας αφορά άμεσα, καθώς ο Άρης βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο. Βέβαια, είναι λίγο υπνοτισμένος από τον Ποσειδώνα όλο αυτό το διάστημα. Χαμηλώνει την επιθετικότητα, αλλά σίγουρα δίνει και περισσότερο δυναμισμό, έτσι και μία τολμηρότητα, ας πούμε, για να διεκδικήσετε και να έχετε φυσικά και αυτοπεποίθηση. Τώρα, καθώς ενεργοποιείται επίσης ο τομέας της δημιουργικότητας, ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα, εξαρτάται σε ποιον κομμάτι και ποιον κλάδο ανήκετε, αλλά αν είναι κάτι πιο καλλιτεχνικό, πιο δημιουργικό, είναι κάτι τώρα το οποίο μπορείτε να το παρουσιάσετε, όπως επίσης και ένα σχέδιο το οποίο σας εκφράζει μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Καρκίνη μου, διανύεται ένα συναισθηματικό ταξίδι το τελευταίο διάστημα και το ξέρουμε, και αυτή η συνεργασία μεταξύ της Αφροδίτης και του Άρη σας δίνει μία αισθηματική και μία ψυχική τροφή και δύναμη. Τώρα, είναι η μέρα επανόρθωσης, είναι μία ημέρα για θεραπευτικές συνομιλίες σε θέματα τα οποία μπορεί να σας έχουν πληγώσει ή τα θέματα τα οποία σας αγχώνουν. Επομένως, έχουμε περισσότερο θάρρος για να αφαιθείτε, να αισθανθείτε συναισθηματικά πιο ασφαλείς, ούτως ώστε και να επιτρέψετε να σας πλησιάσουν, όπως επίσης, γιατί όχι, να κάνετε και εσείς το βήμα. Λιοντάρια μου, εσείς με τη Σελήνη στο ζώδιό σας είσαστε πιο συντονισμένοι και με τα συναισθήματά σας και με τις ανάγκες σας. Χρειάζεστε ζωντάνια, χρειάζεστε ενθουσιασμό, κάτι το οποίο θα σας ξεσηκώσει. Γι' αυτό λοιπόν, διοργανώστε κάτι έτσι πιο ξεχωριστό, βάλτε τα παιδιά για ύπνο. Πάρτι. Κάτι τέτοιο ιδιαίτερο. Είπαμε, βάζουμε τα παιδιά για ύπνο. Και γενικά, θυμηθείτε γιατί ερωτευτήκατε τον άνθρωπό σας εξ αρχής. Άφησε, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, για τους ελεύθερους ανοίγει ένα παράθυρο σε κάποιες πλατωνικές σχέσεις οι οποίες μπορεί να είχατε ή κάποιες φιλικές, ούτως ώστε να εξελιχθούν σε κάτι πιο θερμό, ενώ σε επαγγελματικές σχέσεις υπάρχει ένα καλύτερο σημείο συντονισμού. Παρθένη μου, για εσάς η Αφροδίτη και ο Άρης ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα των χρημάτων αλλά και της καριέρας. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο ευνοεί πολύ τα σχέδιά σας, ιδιαίτερα τα οποία είναι επαγγελματικά. Και για να μπορέσετε να κάνετε και κάποιες συζητήσεις.
Αν είσαστε σε σχέση, συζητήστε τα κοινά μελλοντικά σχέδια με τον άνθρωπό σας και ευθυγραμμίστε φυσικά και τις ανάγκες σας, αλλά και το κοινό σας όραμα. Αν είστε σε αναζήτηση, ναι μεν έχετε ανάγκη να είσαστε με κάποιον άνθρωπο που σας εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά, ένα άτομο το οποίο, ξέρετε, είναι πιο, όχι συντηρητικό, αλλά πιο εκεί. Σήμερα όμως μπορείτε να είσαστε, σίγουρα είσαστε πιο ανοιχτοί για να δώσετε ευκαιρίες. Ζυγή μου, από το δικό σας ζώδιο η Αφροδίτη σχηματίζει αυτό το ωραίο τρίγωνο, η οποία, όπως είπαμε, η Αφροδίτη είναι και πιο ισχυρή. Επομένως, για εσάς εκπέμπεται μία θετική άβρα, μία αισιοδοξία, έχετε μία ελκυστικότητα η οποία σίγουρα είναι προς όφελός σας και πολύ βοηθητική. Μην διστάσετε να είσαστε άμεση και ειλικρινείς και με τις επιθυμίες σας απέναντι στα άτομα τα οποία συζητάτε ή τα άτομα τα οποία είναι κοντά σας, τον σύντροφό σας, τους συνεργάτες και για όσους μπορεί στη συνέχεια να γνωρίσετε και πιθανόν να εξελιχθεί σε κάτι πιο στενό και οικείο, το τέστην δηλαδή να εξελιχθεί σε μία σχέση. Είναι μια μέρα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα με θετικά αποτελέσματα. Σκορπιέ μου, συγκυβερνήτη σας Άρης σήμερα συνδέεται με τη θεά του έρωτα και αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ζητήματα της αγάπης. Και εδώ το θέμα μας δεν είναι η πράξη όσο είναι η σύνδεση, η ψυχική σύνδεση. Αν λοιπόν είσαστε σε σχέση, μπορείτε να μοιραστείτε τις βαθύτερες σας σκέψεις, τα συναισθήματά σας, μπορείτε τις επιθυμίες σας, τα όνειρά σας, αλλά και τις φαντασιώσεις. Τώρα το πώς θα το ζήσετε, εσείς ξέρετε. Αν είσαστε ελεύθεροι από την άλλη και φυσικά υπάρχει κάποιος υποψήφιος ή υποψήφια, ρίξτε τις άμυνές σας και να γίνετε λίγο πιο προσιτοί. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει η έκλειψη στο ζωδιό σας. Τοξότες μου, έννοιες όπως κοινά, μαζί, δικά μας, είναι αυτά που καθιστούν ένα ζευγάρι. Επομένως εδώ θα πρέπει να τα υπερασπιστείτε και να κάνετε το τέρι σας να νιώσετε πιο ασφαλείς. Με το να έχετε τον Άρη απέναντί σας, έρχονται διαβολάκια που προσπαθούν έτσι να χαλάσουν λίγο τη συνταγή. Για τους ελεύθερους, βγείτε με φίλους, ανοίξτε τη βεντάλια των γνωριμιών σας. Μπορεί επίσης να στραφείτε και σε κάποιες εφαρμογές, εάν σε φυσικό επίπεδο δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Εγώ, κερί μου, στοχεύστε ψηλά. Η Αφροδίτη βρίσκεται στο φιλόδοξο 10ο οίκο σας. Αυτό που λέω πάντα στην κορυφή του οροσκοπίου. Είναι ένας οίκος ο οποίος σας εκφράζει και αντιστοιχεί. Και έτσι λοιπόν φέρνει ευκαιρίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι πιθανή μία γνωριμία ή επαφή με άτομο επιρροής που θα σας βοηθήσει να ανεβείτε κι άλλα σκαλιά. Ενημερώστε το βιογραφικό σας, κάντε κινήσεις αν θέλετε να ζητήσετε εργασία, αν δεν έχετε ήδη, ή προαγωγή και αύξηση. Δεν αποκλείεται να προκύψει ή να ξεκινήσει μια ερωτική ιστορία μέσα στο εργασιακό σας περιβάλλον, με πιθανότερο έναν υποψήφιο όπως είναι ένα άτομο κύρους ή γενικά ότι έχει κάποια δύναμη και εξουσία. Υδροχόη μου, είσαστε από τους πιο ευνοημένους στο τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη απέναντί σας, η Σελήνη απέναντί σας, στο κομμάτι των σχέσεων και των κοινωνικών επαφών. Αυτό σας φέρνει πιο κοντά στο τέρι σας, αν είσαστε σε σχέση, και ανοίγει προοπτικές γνωριμιών, εάν είσαστε ελεύθεροι. Μεγαλύτερη προώθηση σχεδίων σήμερα, της δουλειάς σας, της δημιουργικότητάς σας, κάντε το αυτό με αυτοπεποίθηση και με μεγάλη περηφάνεια. Δείξτε ότι είσαστε περήφανοι για αυτό το οποίο παρουσιάζετε. Και τέλος τους ηχθείς μας, εδώ συνέστημα, ρομαντισμός και σαγήνη. Είστε παθιασμένοι, διψάτε για αγάπη και εκδήλωση όσων αισθάνεστε και φυσικά θέλετε να κατανοήσετε και όσα αισθάνονται και οι άλλοι για εσάς. Καλή συγκυρία για να γαλινέψουν τα πνεύματα μέσα στο σπίτι, γενικά με άτομα της οικογένειας, άρα να απαλύνουν λίγο οικογενειακές σχέσεις. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να βγείτε πρώτα από το καβούκι σας και να εκπέμψετε σαφή μηνύματα και όχι συγκεχημένα. Ευνοούνται επίσης οικονομικές ρυθμίσεις και σχέδια που αποδίδουν πάνω σε αυτόν τον τομέα. Αυτά. Είδες, για να κολλήσει το αυτά με την Άντζελα Δίκη αύριο και άλλα πολλά. Ξανά μανά. Ακριβώς. Θα το κάνω τραγούδι εγώ στο τέλος. Θα πέθει τραγουδάκι πια. Πριν βγεις, μετά, αφού του φεύγεις.